Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Κύριε Δημαρχέ, μιλήσατε για ναρκωτικά, μιλήσατε για εκπόρνευση, είπατε πάρα πολλά πράγματα, κύριε Δημαρχέ, προφανώς και έχετε τεκμηριωμένα αυτά τα όσα λέτε. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, καταρχήν, για να ξεκινούμε λίγο ανάποδα. Ποιος φέρει την ευθύνη της παράνομης λειτουργίας μιας δομής φιλοξενίας ανηλίκων για 29 μήνες μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα? Ξενοδοχειακή μονάδα δεν μπορεί να είναι δομή ανηλίκων. Η δομή ανηλίκων ήταν εκεί προσωρινά για 2 μήνες για να τύχουν προσωρινής φιλοξενίας. Το κράτος μας φέρει την ευθύνη. Οι κυβερνήσεις μας φέρουν την ευθύνη γιατί λειτουργεί 29 μήνες παράνομα. Και εξηγούμε τι εννοώ παράνομα. Ναι. Το ξενοδοχείο αυτό δεν έχει καν όλες τις άδειες που απαιτούνται ή τις κατάλληλες άδειες λειτουργίας για να λειτουργεί ως δομή φιλοξενίας ανηλίκων. Η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να δημιουργήσει δομές, επειδή πήγαινε ο πρόεδρος μας και ο νυν και ο προηγούμενος και οι Υπουργοί Εσωτερικών και είπα στην Ευρώπη ότι εμείς είμαστε στην πρώτη γραμμή και δεχόμαστε μεταναστευτικά ρεύματα. Η Ευρώπη ανεγνώρισε αυτήν την ιδιαιτερότητα της Κύπρου και μας δίνουν κονδύλια και αντλούμε συγκεκριμένα κονδύλια η Κύπρος. Δεν μελετώ αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Σας λέω τι γίνεται. Ναι, ναι. Αντλούμε κονδύλια για να κάνουμε δομές για τη διαχείριση όλου αυτού του μεταναστευτικού ρόλου. Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι ανήλικοι και ασυνόδευτοι. Πρώτον, για μακρόν χρονικό διάστημα, αν υπήρχε αμφιβολία αν αυτοί που έμεναν εκεί ήταν όντως όλοι ανήλικοι. Φυσικά κάποιοι που έμεναν ήταν όντως και είναι όντως ανήλικοι. Το κράτος μας είχε ανήλικους σουβαλιασμένους μέσα σε δωμάτια ξενοδοχείου, χωρίς να κάνει αυτά τα οποία έχει υποχρέωση το κράτος να κάνει. Τι εννοείται τσουβαλιασμένους δηλαδή? Πόσοι όταν έχει την υποχρέωση να φιλοξενήσει τέτοια παιδιά ανήλικα που ήρθαν στην Κύπρο χωρίς τους γονείς τους, πρέπει να τους προσφέρει καθημερινή απασχόληση. Σωστό. Εκπαίδευση, μόρφωση, κομπιούτερ, να τους κάνει μαθήματα όπως πάει έναν παιδί στο σχολείο και φυτά. Πρέπει και αυτοί να λαμβάνουν κάποια υποστήριξη για τα θέματα, να εκπαιδευτούν, να μορφωθούν και να ενσωματωθούν και να μάθουν που ήρθαν. Τι είναι οι νόμοι, τι είναι οι κανόνες, ποια είναι τα δεδομένα, γιατί ήρθαν από κοινωνίες που διαφέρουν πολύ από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και από τον ευρωπαϊκό τρόπο συμπεριφοράς γενικά. Αντί να τα κάνει το κράτος όλα αυτά, τους άφηκε εκεί, έβαλε έναν αστυνομικό να παίξω να τους προσέχει να μην μπαίνουν οι Ελληνοκύπροι μέσα και να μην βγαίνουν αυτοί να κάνουν θόρυβο και φασαρία. Έβαλε κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς εκεί οι οποίοι με παίρνουν οι κοπέλες εμένα. Δηλώνω υπεύθυνα εγώ, Δήμαρχος Πάφου, έχω δεχθεί τηλεφωνήματα πολλές φορές και από άτομα που δεν τα ξέρω φυσιογνωμικά. Κύριε Δήμαρχε, επειδή σε ακούμε και μιλάνε, να σε ενημερώσουμε, κύριε Δήμαρχε. Φοβόμαστε να πάμε πάνω. Είμαστε κάτω κλειδωμένοι μέσα στο γραφείο. Πιάνουμε τα λεφτά ουσιαστικά λίγο πολύ και άδικα. Πληρωνόμαστε, αλλά δεν κάνουμε τίποτε, Δήμαρχε. Είμαστε κλειδωμένοι κάτω, δεν τολμά να πάει πάνω στα δωμάτια. Γιατί τι συμβαίνει στα δωμάτια? Ούτε τολμάς να τους μιλήσεις ή να πεις τίποτε. Μπορεί να σε χτυπήσουν. Επικρατεί έναν καθεστώς φόβου. Επικρατεί έναν καθεστώς ομερτάς. Δεν μιλά κανένας. Και ενώ κάνουν δηλώσεις κατά καιρούς οι αρμόδιοι, εγώ ο Δήμαρχος Πάφου πήγα να μπω μέσα να δω τι γίνεται και δεν μου επέτρεψα. Δήθεν είναι ανήλικοι προσωπικά δεδομένα. Τίποτα εγώ αυτόν τον οποίο αντιλήφθηκα. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν θέλουν να μπει άτομο μέσα γιατί φοβούνται ότι θα ληφθούν φωτογραφίες από το τι συμβαίνει μέσα στα δωμάτια. Φυσικά, έχω ενημερωθεί. Τα δωμάτια είναι τρόγλες μέσα. Η ιδιοκτήτρια μου είπαν ήρθε και είδε και έπαθε σοκ το τι έγινε του μέσα. Το τι υπάρχει μέσα στα δωμάτια, το τι βρωμιά, το τι ασυδοσία. Είναι διασταυρωμένες οι πληροφορίες ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών. Ναι. Ενώ στην Πάφων έχει στηθεί και μια πιάτσα αγοραίου ομόφιλου έρωτα
όπου παιδιά ανήλικα πάνε εκεί και έναν διαμοιβή από 50 έως 100 ευρώ ουσιαστικά προσφέρουν σεξουαλικές υπηρεσίες προς ομόφυλων άτομα, ομόφυλα άτομα. Κύριε Είναι Δημάρχε, μια πιάτσα που υπάρχει πάνω στον παραλιακό πεζόδρομο κάτω από συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Δεν θέλω να πω να μου πούνε ότι όχι, κάνω τη διαφήμιση όχι, αλλά της πιάτσα. Εσείς οι πληροφορίες για αυτήν την πιάτσα τις μεταφέρατε στην αστυνομία. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Σας παρακαλώ. Η αστυνομία, σας δηλώνω, υπεύθυνα μετά από 10 χρόνια που είμαι δήμαρχος, η αστυνομία γνωρίζει πού παρασκευάζονται τα κρίσταλτα ναρκωτικά. Η αστυνομία γνωρίζει ποιος είναι ο έμπορος ναρκωτικών που πουλά ναρκωτικά στην Αγίου Αντωνίου. Ξέρει το όνομα του, το επώνυμο του, τα αυτοκίνητα του, τους αριθμούς αυτοκινήτων του, την κατοικία του. Γνωρίζει για τον έμπορο ναρκωτικών που είναι στο Αναβαργός. Γνωρίζει σε γειτονικό χωριό της Πάφου όπου υπάρχει μονάδα παρασκευής κρίστα. Γνωρίζει η αστυνομία και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως και απολύτου ευθύνης για το τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Άρα αυτός ο στρουθοκαμιλισμός κάθε φορά να γνωρίζουν, βεβαίως και γνωρίζουν. Και γιατί δεν κάνουν κάτι. Και το Γραφείο Ευημερίας της Πάφου γνωρίζει το τι συμβαίνει στις δομές ανηλίκων. Και το Υφυπουργείο γνωρίζει. Και το Αρμόδιο Υφυπουργείο Μετανάστευσης γνωρίζει. Απλώς σηκώνουν τα χέρια ψηλά και λένε τι να κάνουμε, πρέπει να χτίσουμε μονάδα. Μέχρι να κάνουμε σχέδια, να βρούμε χωράφι, να χτίσουμε, να κάνουμε, θέλουμε χρόνια. Και επειδή σου λέει εγώ θα είμαι εδώ υφυπουργός, υπουργός, ακόμη 2-3 χρόνια, ένα χρόνο, 6 μήνες, 3 χρόνια, αφού δεν πρόκειται επί των ημερών μου να λυθεί, άστο εκεί. Εμείς κάναμε φοιτητικές εστίες και δεν το λέω για σκοπούς διαφήμισης, σε 11 μήνες. Ναι. Αγοράσαμε εκεί σε ένα μήνα, σε 3 μήνες σχεδιάσαμε να διοδοτήσαμε και κάναμε υποδειγματικό χώρο. Δεν μπορεί το κράτος που έχει εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα ιδιόκτητη γη να βρει σε μια περιοχή λίγο έξω από την Λευκοσία, λίγο έξω από την Λάρνακα, λίγο έξω από την Πάφο, λίγο έξω από την Λεμεσόν κάπου και να κάνει μια δομή σωστή. Το πρόβλημα των μεταναστευτικών ροών δεν θα τελειώσει τώρα. Ούτε θα τελειώσει τις επόμενες δεκαετίες. Το θέμα, είναι κύριε Δήμαρχε, ξέρετε ποιο είναι. Ότι με βάση τις σοβαρότατες καταγγελίες που μας είπατε και στην εκπομπή μας, ότι αυτά τα παιδιά έρχονται και αντί να ενσωματωθούν στα καλά αυτής της κοινωνίας, βρίσκουν τον τρόπο και σωματώνονται στα κακά αυτής της κοινωνίας. Και ενισχύονται κιόλας. Και μας λέτε ότι η αστυνομία τα γνωρίζει. Αγαπητοί μου, το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση, σχέση ποια είναι τώρα η κυβέρνηση, αλλά αυτοί που κυβερνούν τώρα, αυτοί έχουν την ευθύνη. Αυτοί που θα κυβερνούν αύριο, αυτοί θα έχουν την ευθύνη. Αυτοί που κυβερνούσαν πριν, είχαν την ευθύνη όταν κυβερνούσαν. Τώρα κυβερνούν συγκεκριμένοι και είναι συγκεκριμένοι οι υπουργοί με όνομα και επίθετο. Φέρουν την ευθύνη ως επικεφαλής να πάρουν αποφάσεις. Δεν μπορεί αυτά τα προβλήματα να λύνονται μόνο με σημειώματα και να στέλνει ο ένας του άλλου σημειώματα και ο ένας του άλλου να του λέει ναι, υπάρχει πρόβλημα. Τα προβλήματα λύνονται με αποφάσεις και έργα. Nice. Ποτέ δεν λύθησαν προβλήματα με θεωρίες και διαπιστώσεις και να απαντάω ένας του άλλου. Μάλιστα. Κάποιοι πρέπει να σηκώσουν τα μανίκια, να πάρουν αποφάσεις και να τις υλοποιήσουν. Κύριε Φεδονός, αυτή τη στιγμή σας καταγγέλλω δημόσια ότι το κράτος μας το ίδιο και αυτοί που διοικούν το κράτος μας συμβάλλουν με τις παραλήψεις τους και με την έλλειψη κατάλληλων αποφάσεων και κατάλληλων έργων συμβάλλουν στο να καλλιεργείται η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η βία και συμβάλλουν στην κατάρρευση της παιδείας. Ό,τι έχω πει μπορώ να το τεκμηριώσω με αριθμούς και με συγκεκριμένα παραδείγματα για την ευθύνη που έχουν. Κύριε Φεδόνο, θα σας ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες για σωρία εγκληματικών ενεργειών. Η πιο σοβαρή που προκαλεί αίσθηση είναι αυτό που είπατε με τους ανήλικους. Είπατε ότι τα γνωρίζει η αστυνομία. Εσείς που έχετε και άκρες και στην κυβέρνηση και στο κόμμα σας και στην ηγεσία της αστυνομίας, τους τα είπατε. Συγγνώμη. Όταν λέω έχετε άκρες, μπορείτε να σηκώσετε το τηλέφωνο, κύριε Φεδόνο, να πείτε. Όχι. Δεν έχω άκρες πουθενά. Βγαίνω και ως δημόσιο πρόσωπο ομιλώ δημόσια. Σας πήρε κανείς τηλέφωνο για αυτές τις καταγγελίες που λέτε από το πρωί? Αυτή η ιστορία με το να πάρω τηλέφωνο, έχω άκρη,
πήρα πριν από 10 μέρες, μίλησα και με τον αρμόδιο υφυπουργό. Παρακάτω. Μίλησα και πριν 3 μήνες, μίλησα και πριν 6 μήνες με άλλους. Ναι. Πήρα και τηλέφωνο. Πήγα και είδα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Είχα συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, αυτόν που είναι τώρα πριν μερικούς μήνες, και είπαμε για τα ναρκωτικά. Μίλησα και με τον ΔΕΟΣ αρχηγό. Μίλησα και με διοικητές ναρκωτικών. Μίλησα και με αστυνομικό διευθυντή. Έμπορο ναρκωτικών. Βγάζει και διαφημιστικά δώρα και δίνει. Και, και τα ξέρουν. Κυκλοφορά μέσα στην... Δεν κάνουν τίποτε, γιατί οι κέρυες θέσεις, πολλές κέρυες θέσεις στην Κύπρο, έχουν καταληφθεί από μέτριους και ανίκανους. Και ο μέτριος και ο ανίκανος δεν μας έφταναν που είχαμε διεφθαρμένους σε κέρια πόστα. Τώρα έχουμε σε κέρια πόστα και μέτριους και ανίκανους. Λοιπόν. Ζούμε τις συνέπειες των μετρίων και των ανικάν. Μάλιστα. Κύριε Δημάρχε, η συνάδελφος Μιλίτσα Πολεμίτου μας έδωσε μια πληροφορία ότι το Υφυπουργείο Πρόνοιας προσανατολίζεται ως προς το να κλείσει αυτή τη δομή και να μεταφέρει τους ασυνοδευτούς ανηλίκους που είναι εκεί. Έχετε εσείς κάτι υπόψη? Θεός να τους βοηθήσει. Το ακούω εδώ και 29 μήνες. Λοιπόν, Θεός να τους βοηθήσει. Σε ένα άλλο θέμα. Αλλά ναι. Την ίδια ώρα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Πρέπει επιτέλους το κράτος να καταλάβει ότι έχουμε συνεχώς μεταναστευτικές ροές. Καλός ή κακός. Βρεθήκαμε σε μια περιοχή που έχει πολέμους. Έχει πείναν, έχει φτώχεια, έχει φανταμενταλισμό, έχει ακραίες συγκρούσεις μεταξύ σε ισλαμιστικές σέκτες, σε διάφορες χώρες κτλ. Συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, των συγκρούσεων όλων αυτών, υπάρχουν μεταναστευτικές ροές. Πρέπει το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να προσανατολίσει το εκπαιδευτικό σύστημα να μπορεί να διαχειρίζεται. Ναι, ωραία. Δεν φταίνε οι μεταναστευτικές ροές όμως για τα ναρκωτικά και για τα άλλα. Στη χώρα μας έρχονται και τα βρίσκουν και σωματωνούνται εδώ. Είναι πολύ σύνθετο. Κοίταξε. Το ένα γεννά το άλλο. Συμφωνούμε. Είναι όλα μαζί. Είναι όλα μαζί. Κύριε Δημάρχε, πριν σας αποδεσμεύσω. Ένα μήνυμα θέλω να πω και να κλείσω. Όχι, θέλω να μου σχολιάσετε και για τον άστεγο, κύριε Δημάρχε. Κύπρος του 2024 στην πόλη σας εντοπίστηκε νεκρός άστεγος. Σε χώρο στάθμευσης. Λέγεται ότι γύρευε να ζήσει στο Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Τι γίνεται, υπάρχουν άστεγοι και στην Πάφου αρκετοί? Πρέπει να υπάρχουν γύρω στους 7-8. Α, τόσοι. Βεβαίως. Ενημερώνομαι καθημερινά. Τώρα πριν από λίγο πήρα μήνυμα. Στην οδό Μαρίας Συγκλητικής υπάρχει έναν εγκατελειμμένο χτίριο. Εκεί μου έστειλαν και φωτογραφία τώρα. Και μένει εκεί μέσα ένας άστεγος και μου έστειλα φωτογραφία. Τώρα μόλις κλείδει. Αυτό έγινε πριν 10 λεπτά. Μόλις κλείσουμε θα το στείλω τώρα. Το ήδη επρόλαβα και το προώθησα σε έναν υπάλληλο του Δήμου. Θα το προωθήσω και στο γραφείο Ευημερίας. Εντάξει, αυτό. 1, 2, 3, 5 είναι διαχειρίσιμα αυτά. Δηλαδή με το θέμα των αστέγων μπορώ να σας πω ότι το Υφυπουργείο επιδεικνύει. Υπάρχει εκεί και μια υπάλληλος, η κυρία Στέφη, όποτε της τα στείλεις αμέσως κάνει τις ενέργειές της και φέρνει αποτέλεσμα. Αυτό το θέμα είναι διαχειρίσιμο. Ένα θέλω να σας πω όμως, μια και με βγάζετε σήμερα στην τηλεόρασή σας. Το μεγαλύτερο και πιο σοβαρό πρόβλημα στην πόλη και επαρχία της Πάφου είναι η κατάρρευση της παιδείας. Η λέξη κατάρρευση δεν είναι μια λέξη που την χρησιμοποιώ για να εντυπωσιάσω. Είναι μια λέξη όλων περιεχόμενων. Η παιδεία στην Πάφο έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν τάξεις στα δημοτικά σχολεία Πάφου, Χλώρακας, Δρούσας, Γεροσκήπου. Υπάρχουν τάξεις τώρα, ειδικά στην πρώτη, δευτέρα τάξη, ούτε ένα παιδί είναι Ελληνοκύπριο. Και το 50 και πλέον της 100 των μαθητών στην τετάρτη, πέμπτη, έκτη τάξη, τρίτη τάξη του Δημοτικού, πολλές φορές το 50% στην Πέγια, το 50% των μαθητών δεν ομιλούν την ελληνική. Ναι, κύριε Φέδωνος, και όμως τι εννοείται όμως, καταραίει η παιδεία επειδή φιλοξενούμε παιδιά που πρέπει να πάνε στο σχολείο? Να σου απαντήσω. Είδες τώρα, κάνεις αυτό. Εσύ το ίδιο λάθος. Εγώ... Ακριβώς από αγωνία ότι αυτά τα παιδιά, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι οι αυριανοί κατά ποσοστό 90%. Αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά μεταναστών
και φοιτούν τώρα στα σχολεία μας, σε 22 χρόνια, αυτός που πάει πρώτη τάξη σήμερα, σε 22 χρόνια θα είναι ο ενεργός πολίτης της Πάφου. Και δηλαδή γιατί αυτός... να μην είναι, κύριε Φεδονός, αν του παρέχουμε σωστή παιδεία, αν του παρέχουμε σωστή... Γιατί εμείς δεν διαπρέψαμε στο εξωτερικό, κύριε Φεδονός. Σε παρακαλώ, μην προσπαθείτε να αποπροσανατολίσετε. Δεν προσπαθώ να αποπροσανατολίσω, αντιλαμβάνομαι τι λέτε, αλλά νομίζω στα προηγούμενα στα οποία αναφερθήκατε... Να ολοκληρώσω και θα καταλάβεις ότι συμφωνείς μαζί μου. Για να δούμε. Σας ακούμε, ολοκληρώστε. Αυτά τα παιδιά, επειδή δεν φροντίζει το εκπαιδευτικό μας σύστημα να μάθουν πριν τα ελληνικά και μετά να μπουν στην τάξη, αυτά τα παιδιά είναι καταδικασμένα. Ποιος τα καταδικάζει? Τα καταδικάζει το κράτος μας, η πολιτεία μας. Αυτά τα παιδιά καταδικάζονται να μείνουν αμόρφωτα. Ποιος φέρει την ευθύνη? Δηλαδή αυτά τα παιδιά που θα είναι οι αυριανοί πολίτες καταδικάζονται να μείνουν αμόρφωτα. Αυτοί τώρα που είναι μέσα στην τάξη, μιλώ για αυτούς που δεν μιλούν ελληνικά, αυτοί μένουν εντελώς αμόρφωτοι. Αυτοί που είναι μέσα στην τάξη και μιλούν ελληνικά, και δεν έχει σημασία αν είναι Ελληνοκύπροι, ομογενείς πόντι, παιδιά Σύριων που ξέρουν την ελληνική, παιδιά Παλαιστινίων, παιδιά οτιδήποτε, αυτοί που μιλούν την ελληνική, καταδικάζονται σε αργούς ρυθμούς προόδου μέσα στην τάξη. Γιατί ο δάσκαλος έχει να χειριστεί 10 παιδιά που δεν μιλούν ελληνικά και 10 που μιλούν ελληνικά. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, επιβραδύνονται οι ρυθμοί και ενώ παλιά, θα πω κάτι που θα ολοκληρώστε, παρακαλώ, παιδιά, και ολοκληρώνω. Ναι. Παλιά, αρχές του Δεκέμβρη, μέχρι τα Χριστούγεννα, οι μαθητές άρχιζαν να διαβάζουν στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Στην Πάφων υπάρχουν σχολεία και πρώτες τάξεις που έρχεται ο Μάρτης, ο Απρίλης για να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν, λοιπόν, ακόμα και οι ελληνόφωνοι, γιατί είναι πολύ αργός ο ρυθμός προόδου μέσα στην υπό τάξη. Υπό αυτή την σκοπιά το είπατε το προηγούμενο, το κατανοώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσω. Άρα επιγόντως πρέπει αυτό το θέμα να το δούμε. Αυτά άμεσα και άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Πάμε στη Λεμεσό, κυρίες και κύριοι, γιατί